Πάμε μια βόλτα στην πόλη. Η πολιτιστική γραμμή του ΟΑΣΤ εδώ και 3 χρόνια ξεκινά τη διαδρομή της από το σημείο που αποτελεί σήμα κατά τεθέν της Θεσσαλονίκης, το Λευκό Πύργο. Μέσα σε περίπου 50 λεπτά της ώρας ξαναγεί τους επιβάτες της στα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Είναι να γνωρίσει ο κάθε τουρίστας ή ο κάθε πολίτης της χώρας μας την Θεσσαλονίκη μας, την πόλη μας, σε 50 λεπτά σε μια βόλτα. Το Σεπτέμβριο θα κλείσει 3 χρόνια. Ναι, ομολογώ και οι τουρίστες που έρχονται ενημερωμένοι στην πόλη μας και γνωρίζουν για το λεωφορείο μας. Τι σας έχει κάνει εντύπωση έτσι και εσάς από αυτή την λειτουργία αυτή τη γραμμή τόσο καιρό, κάτι που. Οι εντυπώσεις του κόσμου για τα μνημεία μας. Mm-hmm. Όταν περνάμε από τα Κάστρα ή όταν περνάμε από τον Άγιο Δημήτριο, τα αισθήματα και τα συναισθήματα που βγάζουν ο κόσμος είναι υπέροχα και είναι μοναδική εμπειρία. Το ειδικά εξοπλισμένο μπλε λεωφορείο 55 θέσεων γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η ιδέα να δουν τη Θεσσαλονίκη με μια βόλτα μέσα σε 50 λεπτά φαίνεται ότι ελκύει πολλούς τουρίστες. Συναντήσαμε λοιπόν επισκέπτες από την Κύπρο και τα Γιάννενα. Μας το έχουν συστήσει έτσι να πάμε βόλτα να δούμε κάποια από τα αξιοθέατα της πόλης κλπ. Οπότε είπαμε να το ακολουθήσουμε. Είστε καιρό εδώ? Όχι, για Σαββατοκύριακο ήρθαμε απλώς. Ναι, ναι. Τι περιμένετε έτσι να δείτε, κάτι που θα θέλατε να δείτε περισσότερο? Εντάξει, ίσως ξέρω εγώ σε κάποια από τις στάσεις ίσως να κατεβούμε να περπατήσουμε λίγο. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Του είδαμε εδώ πέρα να μην ρωτήσαμε και μας είπαν να μην ότι μπορούμε να μην πηγαίνουμε μέχρι την Άνω Πόλη επάνω. Πολύ ωραία. Πολύ. Τι περιμένετε να δείτε? Τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Τους αρχαιολογικούς χώρους, έστω και από το λεωφορείο μέσα. Αγαπάτε Θεσσαλονίκη? Πολύ. Την ίδια ώρα ένα διαφορετικό, αλλά λίγο πιο ακριβό tour στα αξιοθέατα της πόλης ήρθαν να προσφέρουν τα λεωφορεία ανοιχτού τύπου. Είναι μια καινούργια ιδέα μέσα στην Θεσσαλονίκη. Αξίζει ο κόσμος να το δει. Κάνει περιήγηση μέσα στην Θεσσαλονίκη, δείχνει τα διάφορα αξιοθέατα που έχει η πόλη μας. Ξεκινάμε από εδώ, από το Λευκό το Πύργο, περνάμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, Αγία Σοφία, Άγιο Δημήτριο, ανεβαίνουμε στα Κάστρα, κατεβαίνουμε Καμάρα, πλατεία Αριστοτέλους και τελευταία μας στάση είναι στο λιμάνι. Την περιήγηση με θέα από ψηλά φαίνεται ότι την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Βλέπει τη θέα που όταν ανεβαίνουμε στα Κάστρα, τους αρέσει πολύ, βγάζουν πολλές φωτογραφίες. Και όταν κατεβαίνουν μετά στο τέλος είναι ενθουσιασμένοι. Το συνιστά πολύ. Είναι πολύ ωραίο, θα μένουν έκπληκτοι, ενθουσιώδεις και θα τους αρέσει πολύ η θέα. This travel bus is very useful for tourists because when they first come here they don't know exactly where to go and what to see and this bus explains exactly which are the most important things to see in the city. Μια περιήγηση στην ιστορία της πόλης με τη γραμμή 50 του ΟΑΣΤ κοστίζει 2 ευρώ. Τα δρομολόγια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται ανά μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Η περιήγηση με το λεωφορείο ανοιχτού τύπου διαρκεί 70 λεπτά. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 9 ευρώ για ενήλικες, ενώ ισχύει έκπτωση για άτομα με ειδικές ανάγκες, συνταξιούχους και μαθητές. Η συχνότητα του δρομολογίου γίνεται ανά 40 λεπτά με αφετηρία το Λευκό Πύργο.